Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα από το Focus. Γεια σας, να είστε καλά. Ό,τι δουλειά έχει αλεπού στο παζάρι. Κατά το γνωστό παροιμιόμυθο της Ελλάδος. Είναι τραγικό πράγμα, αλλά αυτό το βαρύ λάθος της πρόσκλησης του πιο ενεργού ανθέληνα που υπάρχει σήμερα στον κόσμο, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι χωρίς προηγούμενο. Αντιλαμβάνομαι ότι και χώρες οι οποίες είναι εχθρικές μαζί μας, ναι, πρέπει να έχουμε διάβλους επικοινωνίας με όλους. Ναι. Είναι άλλο πράγμα να έχω διάβλο επικοινωνίας και αν ήταν ώρα να συζητήσουμε κάτι με τον Σουλτάνο, ναι, θα μπορούσε να είχε γίνει επί ουδετέρου εδάφους. Δεν ήταν ανάγκη να έρθει εν χορδές και οργάνης και με τιμές στην ελληνική πρωτεύουσα χωρίς να έχει τροποποιήσει τίποτε απολύτως από τις προκλητικές του δηλώσεις, από τις έργο και λόγο προκλήσεις του τις καθημερινές. Είχα πει ότι αν όχι ματέωση, ναι, τουλάχιστον αναβολή της επίσκεψης διαθετότερον χρόνο έπρεπε να επιχειρηθεί. Ήτανε λάθος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να καλέσει τον Τούρκο αυτή τη στιγμή να τον κουβαλήσει στην Αθήνα. Έναν δεδηλωμένο αμετανόητο σαρκοφάγο του ελληνισμού, ο οποίος κλιμακώνει καθημερινά την επιθετικότητά του, ο οποίος προσβάλλει έργο και λόγο την αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδος και Κύπρου, εκδίδει πανωτές παράνομες ναύτεξ, δεσμεύοντας όλο το Αιγαίο, δεν έρει το κάζους μπέλι, διαπράττει σημεία και τέρατα και εξακολουθεί να είναι δύναμη εισβολής, κατοχής και έκνομου επικισμού στην Κύπρο. Κύριε Παπαθεμελή, τι πιστεύετε ότι κρύβεται πίσω από αυτή την πρόσκληση? Κοιτάξτε, καταρχήν πιστεύω ότι υπήρξε μια πολιτική αφέλεια εκ μέρους μας. Διότι αυτός έρχεται να αρπάξει, δεν έρχεται να δώσει. Και φυσικά δεν έρχεται να διαπραγματευτεί τίμια. Αυτό το έχει δείξει. Ναι. Αλλεπάλληλα. Ναι. Αυτός βρίσκεται από την πλευρά του καταρχήν. Βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο, έχει εγκαταληφθεί από όλους εκείνους οι οποίοι ήταν φίλοι και σύμμαχοί του. Ναι. Έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα με τους Γερμανούς, αλλά τόσα με τους Αμερικάνους. Και εν πάση περιπτώσει το συνοικέσιο του με τον Πούτιν είναι αμφιβόλου μέλλοντος. Από εκεί και πέρα ο ίδιος ήθελε σίγουρα, ναι, να δείξει στους υπηκόους του ότι δεν είναι αποκλεισμένος, δεν είναι απομονωμένος και ότι όχι μόνον η αδίποτε τρίτη χώρα, ναι, αλλά η εχθρικότερη, η Ελλάδα, τον καλεί εν τιμές και ύμνης. Η ελληνική πλευρά δεν ξέρω τι ήθελε να δείξει. Κατάλαβα ότι ήθελε να δείξει μια καλή θέληση, η οποία δεν έχει νόημα στην προκειμένη περίπτωση, διότι δεν έδωσε κανένα δείγμα γραφής διαφορετικής. Και τον αφήνει και πηγαίνει στη Θράκη. Ναι. Στη Θράκη πηγαίνει με ένα πρωτόκολλο δικό του. Ναι. Δυστυχώς για μας και την αφέλειά μας, ναι, οι Τούρκοι τα τελευταία χρόνια έχουν επιβάλει ένα δικό τους πρωτόκολλο στις επισκέψεις των επισήμων υπουργών, πρωθυπουργών, αντιπροέδρων και τώρα του Ερντογάν. Ονομάζουν την επίσκεψη ιδιωτική, ναι, ενώ δεν είναι φυσικά ιδιωτική. Ναι. Και από εκεί πέρα αυτός αλωνίζει, λέει λατή, προκαλεί την ελληνική εθνική συνείδηση όταν πηγαίνει στη λεγόμενη Τουρκική Ένωση Ξάνθης, όταν πηγαίνει Κομωτινής, όταν πηγαίνει στους ψευδομουφτίδες και τους αγκαλιάζει. Και δεν ξέρω βέβαια τι πρόθεση έχει να πει όταν ήρθε την προηγούμενη φορά ως πρωθυπουργός.
είχε περιέργως πει και καλά λόγια. Είχε πει στους μουσουλμάνους ότι είστε Έλληνες πολίτες και να το αποφασίζετε, ναι, και να ακούτε την Ελλάδα κλπ. Κλπ. Η ευνοϊκή δεν νομίζω συγκύρι, ότι θα κάνει το ίδιο. Mm-hmm. Τι έχετε να κάνει λοιπόν, έχετε να γκριζάρει λίγο ναι, έρχεται λοιπόν να μετρήσει λίγο τη δύναμή του. Τι έρχεται να κάνει, γιατί η συγκυρία είναι ευνοϊκή για την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Με τους εχθρούς της Τουρκίας, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχει καλές σχέσεις με τον ΝΑΤΟ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είμαστε ανεβασμένοι αυτή τη στιγμή. Ναι. Σε διεθνές επίπεδο, σε επίπεδο διεθνούς διπλωματίας, ναι, είναι ευνοϊκή η στιγμή για την Ελλάδα. Συνεπώς. Αλλά αυτή τη στιγμή... Μήπως γι' αυτό έγινε η πρόσκληση, γιατί στην χρόνο, ναι, πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Ναι. Να τον αξιοποιήσουμε. Τι θα μπορούσε να με κάνουμε, έστω με την αφέλειά μας. Αυτός δεν, ναι, πρόκειται να δώσει τίποτε. Αυτός έρχεται να αρπάξει, δεν έρχεται να δώσει. Άρα πώς μπορούμε εμείς να αξιοποιήσουμε αυτή την επίσκεψη? Υπενθυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες, ναι, δύο τουρκικά F-16 προέβησαν σε 10 παραβιάσεις του εναερίου χώρου, ναι, στο βόρειο, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Το άκρο νάωτο της τραγικής ηρωνίας θα είναι εάν την ώρα που ο Ερντογκάν θα συνομιλεί με τον Προκόπη Παυλόπουλο ή τον Αλέξη Τσίπρα, θα γίνονται επίσης παραβιάσεις. Αυτό θα είναι το άκρο νάωτο. Όλα τα τρελά τα έχουμε δει, ένα παραπάνω, ένα παρακάτω. Κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθεμελή, υπάρχει μια στρατηγική μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον? Θεωρείτε ότι υπάρχει μια κινητικότητα προς κάθε επίπεδο για τα μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος? Ότι έχουμε πάρει ρότα? Εγώ βλέπω ένα κενό στρατηγικής, το, ναι, οποίο υφίσταται κατά εξακολούθηση. Αντιλαμβάνομαι τώρα ότι οι Αμερικάνοι, ναι, έχουν υπέρτατη απόλυτη ανάγκη της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδος. Η Ελλάδα δηλαδή πουλάει στο νατοϊκό, αμερικανο-νατοϊκό σύστημα αυτή τη στιγμή, ναι, με τη διαφορά δεν πουλάει, δωρίζει, χαρίζει. Δεν έχω αντιληφθεί να υπάρχει μία στρατηγική η οποία... Εγώ βλέπω κατ' εξακολούθηση κενό στρατηγικής. Ναι. Θεωρείτε, επειδή μιλήσατε... Στα γραφτά μου, ναι, ότι δεν υπάρχει ένα εθνικό κέντρο το οποίο να παράγει μεγάλη πολιτική, η οποία μεγάλη πολιτική να είναι σεβαστή από όλο το πολιτικό προσωπικό, από όλα τα πολιτικά σχήματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Το λέτε, το γράφετε χρόνια. Είπατε, μιλήσατε για αφέλεια της ελληνικής πλευράς. Θεωρείτε τον κύριο Κοντιά αφελή? Θεωρείτε ότι δεν έχει την εξυπνάδα να διαχειριστεί? Έχω μια προσωπική εκτίμηση στο άτομο του κύριου Κοντιά. Θεωρώ ότι έχει δώσει δείγματα γραφής σωστής, μερικώς έστω, παραδείγματος χάρη, χωρίς αυτόν στο Κραν Μοντανά θα είχαν παραδοθεί τα πάντα. Το γεγονός ότι εκεί στήλωσε τα πόδια του για το θέμα της παρουσίας του Ατήλα στην Κύπρο και της, των μη εγγυήσεων παραπέρα κλπ. Κλπ. Το θεωρώ σημαντικό. Θεωρώ όμως έλλειμμα το γεγονός ότι δεν επισήλθε στην εσωτερική δομή του σχεδιαζομένου αυτού περιέργου κατασκευάσματος που θα λέγεται Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία και το οποίο με τις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί και με την περιβόητη διζωνική δικοινοτική και το δικαίωμα να έχει η μειοψηφία του 18% ίσο κύρος, ίσα δικαιώματα με την πλειοψηφία του 82 και να μπορεί να ακυρώνει κάθε απόφαση της πλειοψηφίας, αυτό οδηγεί στη δημιουργία ενός υποκαταστάτου της κυρίαρχης Κυπριακής Δημοκρατίας, τραυματισμένης και ακροτηριασμένης εδώ και 40 τόσα χρόνια από τον τουρκικό στρατό, αλλά πάντως κυρίαρχης Κυπριακής Δημοκρατίας, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα.
Σε αυτό το θέμα ο κ. Κοντζιάς δυστυχώς δεν υπησήρθε και είναι κρίμα γιατί δεν υπησήρθε. Θεωρείτε λοιπόν για την περίπτωση εδώ που συζητάμε για την επίσκεψη του κ. Ερντογάν, μάλλον για την πρόσκληση του κ. Ερντογάν, ότι καλώς απίφθηνε αυτή την πρόσκληση? Νομίζω ότι η πρόσκληση ούτως ή άλλως είναι άκερη και αυτό είναι μια γενική αίσθηση, γενική εκτίμηση περί του ακέρου της προσκλήσεως. Ναι. Δεύτερον, εύχομαι, δεν θα είναι επωφελής, αλλά εύχομαι να μην είναι επιζήμια, γιατί μπορεί να είναι και επιζήμια εις το τέλος. Ναι. Δηλαδή να τα κάνει γυαλιά καρφιά, διότι για να δείξει το πόσο μίσος μάγκας του είναι, για να κάνει μια κατακλυσμού. επίδειξη ισχύως, ας πούμε, στην περιοχή. Τι? Πώς το είπατε? Για να κάνει επίδειξη ισχύως στην περιοχή. Βεβαίως. Γιατί αυτή τη στιγμή είπαμε και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν τον θέλουν. Διότι στο χαρακτήρα του ταιριάζει αυτό που Μάλιστα. είπατε. Κύριε Παπαθεμελή, εσάς πρόσφατα σας είδαμε και σε μια εκδήλωση του κυρίου Χρυσόγονου, του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή. Σημαίνει κάτι αυτό για την πολιτική σας πορεία? Δεν σημαίνει τίποτε απολύτως. Σημαίνει ότι απλώς εκτιμώ τον κύριο Χρυσόγονο και ως επιστημονική προσωπικότητα ναι. και ως ηθικό κύρος. Και πήγα και Μάλιστα. τον άκουσα. Με τη μεγάλη εμπειρία που έχετε του πολιτικού ανδρός που δικαιώνει η ιστορία με την εντυμότητά σας και την συνέπειά σας και τη συνέχειά σας και στα θέματα, ακόμη και στο ωράριο Παπαθεμελή, την εποχή που τα κάναμε και εμείς γυαλιά καρφιά. Μετά από πολλά χρόνια, ναι. πολλοί συνάδελφοί σας ναι. στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και μάλιστα αυτές οι οποίες με έχουν ξεχάσει εντελώς, ενθυμούνται το ωράριο Παπαθεμελή. Γιατί από εκεί ξεκίνησε η κατρακύλα μας, επειδή δεν το εφαρμόσαμε. Το είχαν καταδικάσει με τα μανίες. Ναι. Το Κύριε... ωράριο σας ναι. υπενθυμίζω ότι ουσιαστικά σε 6 μήνες όσο έμεινα εγώ ναι. στο Υπουργείο μετά την ψήφιση του νόμου. Οι νέοι πάντως έτσι σας μάθανε. Ο νόμος ψηφίστηκε ναι. περιέργως και σπανιώς ναι. από όλες τις πτέρυγες της Βουλής την καιρό εκείνο και υπονομεύθηκε ενδοκομματικά από το τότε Πασόκ και την Αυλή και την Κουζίνα. Αυτή τη στιγμή πώς χαρακτηρίζετε την κυβέρνηση που έχουμε? Κοιτάξτε, διάβασα μία ρίση του γνωστού και μη εξαιρεταίου κυρίου Βαρουφάκη προχθές, ο οποίος έλεγε επιλέξει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν κάνει πολιτική, αλλά εκτελεί τις εντολές που έρχονται μέσω mail από τις Βρυξέλλες. Πώς να τη χαρακτηρίσω? Τι θα λέγατε σε έναν άνθρωπο, σε έναν νέο άνθρωπο που σας ακούει με τη μεγάλη εμπειρία? Πώς θα λέγατε αυτή την κυβέρνηση? Ναι. Πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Ανεπαρκής, τουλάχιστον. Ανεπαρκής. Επίοικος. Δεν μπορώ να πω και άλλα πράγματα, διότι μου κάνει αίσθηση, για παράδειγμα, ότι προχθές διόρισαν ειδικό γραμματέα στην Ιθαγένεια, ναι. ειδικό γραμματέα Ιθαγενίας, ένα άτομο το οποίο έχει γράψει σημεία και απίθανα σημεία και τέρατα, ο εν λόγω τύπος. Ναι. Τα έργα και τις ημέρες του απεκάλυψε προχθές ο φίλος μου ο Μανώλης ο Γαλάνης στο Κυριακάτικο πρώτο θέμα. Αποκαλεί ανεδέστατα τα Σκόπια Μακεδονία, ισχυρίζεται ότι οι συνεργάτες των δυνάμεων κατοχής, οι Τσάμιδες, υπέστησαν από τους Έλληνες προμελετημένη εθνοκάθαρση και ονομάζει τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού δεξιά ποντιακή αφήγηση. Ο κ. αυτός διορίστηκε ειδικός γραμματεύς Ιθαγένειας και πρόκειται να απονείμει σωληδών Ιθαγένειας σε αλλοδαπούς οι οποίοι στέλνονται συστημένοι από τις μικρασιατικές ακτές στα νησιά μας και από εκεί έρχονται στο κέντρο της Ελλάδος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτές οι επιλογές του κ. Τσίπρα.
δεν είχε έναν σοβαρότερο άνθρωπο να βάλει εκεί.